Ευτυχώς αντιμετωπίσαμε μια πράξη βαρβαρότητα, μια βίαιη εγκληματική ενέργεια στην προσπάθειά μας να βρούμε νερό προκειμένου να ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή τους αγρότες μας. Η Βιάνος υποφέρει από την λειψιδρία, είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με δικά μας έσοδα προγραμματίσαμε την ανόρεξη 5 νέων γεωτρήσεων. Δυστυχώς το ξεκίνημα δεν πήγε καλά, αφού κάποιοι θεωρούν ότι το νερό είναι η ιδιωτική τους υπόθεση, με αποτέλεσμα να καταστρέψουν το γεωτρύπανο το οποίο έκανε την ανόρεξη της γεώτρησης. Δηλώνουμε ότι κατηγορηματικά προς όλους ότι θα συνεχίσουμε. Η Δημοτική Αρχή θα πράξει το έργο της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου για την προστασία της αγροτικής παραγωγής, για την αντιμετώπιση της δυψιδρίας. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και καλούμε την πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να εντοπίσει τους δράστες και να τους οδηγήσει στην δικαιοσύνη, όπως πρέπει να είναι. Το μήνυμα πρέπει να είναι ισχυρό. Κατά την εκτίμηση του γεωτρυπανιστή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Και αυτό σας πάει πίσω χρονικά τώρα, πώς χρονικά δείτε? Μέχρι την επισκευή, αρκετές μέρες μέχρι να γίνουν επισκευές του μηχανήματος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το σκοπό και το έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρώσουμε.